Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο βουλευτής Πέλλας του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, κύριος Σαχινίδης. Παρακαλώ, κύριε Σαχινίδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν και έχει οριστεί ως μέρα εθνικής μνήμης για την καταστροφή, για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 14 Σεπτεμβρίου, ερχόμαστε εδώ στην Ελληνική Βουλή μία μέρα μετά να τιμήσουμε τη μνήμη αυτή. Είναι λάθος. Γιατί τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων είναι να τιμούμε τουλάχιστον πριν, όχι μετά από την ημέρα που έχει οριστεί. Θα έλεγα ότι περισσεύει πραγματικά η υποκρισία σε αυτή την αίθουσα. Λέμε ότι τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας. Πώς την τιμάτε αληθινά? Όλοι σας, ανεξαιρέτως, και όταν λέω όλοι σας εννοώ όλοι σας, μιλάτε για ελληνοτουρκική φιλία. Με ποιους? Με αυτούς που έχουν εγκληματίσει και συνεχίζουν να εγκληματούν απέναντι στον ελληνισμό ακόμα και σήμερα? Ξεχάσατε τα κουμπαριά που έχετε εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα με τους φαγείς των προγόνων μας? Αυτό όμως είναι μάλλον για σας μία άλλη ιστορία. Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στην πρώτη φάση, γιατί η γενοκτονία που έλαβε χώρα στη Μικρά Ασία ήταν σε δύο φάσεις. Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στην πρώτη φάση, η οποία ήταν και την περίοδο 13-14, και η δεύτερη περίοδος ήταν μετά το 14, όταν ξεκίνησε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ολοκληρώθηκε το 1923 με την καταστροφή της Σμύρνης. Η γενοκτονία λοιπόν των Ελλήνων ήταν σκόπιμη και συστηματική εξόντωσή τους, όπου υπήρχε έντονο το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή στην Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, κυρίως στις περιοχές της Ιωνίας, Καπαδοκίας, του Πόντου και της Βυθινίας. Η αρχή είχε γίνει με τη σφαγή του Οικονομίου στις 25 Ιανουαρίου του 1913. Βασίστηκε δε στους μηχανισμούς Οθωμανικής κυβέρνησης των Νεότουρκων και του κινήματος του Κεμάλ Ατατούρκ. Θεωρείται μάλιστα μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία σε βάρος των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο όπως και με τις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ασσύριων. Προάγγελος όμως όλων αυτών υπήρξε ο εμπορικός αποκλεισμός της περίοδου του 1909-1911, ενώ τον Ιούλιο του 2013 εγκαθιδρύθηκε η δικτακτορία από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο. Η έναρξη των γενικευμένων διωγμών, σφαγμών και εκτοπισμών ξεκίνησε τα τέλη του 1913 μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Αρχικός του στόχος ήταν η ελληνική πληθυσμή της Ανατολικής Θράκης, με την καθοδήγηση όμως των Γερμανών Συμβούλων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από το Μάιο του 2014 οι διώξεις είχαν επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία. Ο εκτοπισμός των Ελλήνων από αυτές τις περιοχές έγινε με το πρόσχημα της ασφάλειας των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Ελλάδα. Βέβαια, με την υποστήριξη των Γερμανών. Αν και η Ελλάδα ήταν ουδέτερο κράτος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο βασιλέας Κωνσταντίνος Γερμανόφιλος, οι ελληνικές κοινότητες, ανεξαιρέτως όλος, θεωρούνταν ύποπτες από τις τουρκικές αρχές. Σε διαταγή λοιπόν της τουρκικής κυβέρνησης, στις 14 Μαΐου του 1914, η οποία είχε δοθεί και στον ευρωπαϊκό τύπο, δίδονταν οδηγίες για τη διεξαγωγή του εκτοπισμού του ελληνικού πληθυσμού, ενώ υπενθυμίζονταν ότι έπρεπε όλοι οι εκτοπισμένοι να υπογράφουν πιστοποιητικά ότι εγκαταλείπουν οικειοθελώς τα σπίτια τους. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εμπνευσμένες από τους Γερμανούς Συμβούλους. Ήδη από τα τέλη του 1913, τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχε αναλάβει ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς, ο οποίος θεωρούσε επιτακτική ανάγκη την απομάκρυνση από τις περιοχές που γειτνιάζουν με την Ελλάδα, δηλαδή δυτικά μικρασιατικά παράλια των ελληνικών πληθυσμών. Η ζώνη εκένωσης ξεκινούσε από την περιοχή Αδραμιτίου βόρεια ως και απέναντι από τη Σάμο και προχωρούσε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα στην Εδωχώρα. Η επιχείρηση αυτή εκδηλώθηκε συντονισμένα και ταυτόχρονα σε όλους τους ελληνικούς οικισμούς. Αρχικά υπήρξε οργανωμένη ανθεληνική εκστρατεία στον τουρκικό τύπο και εντάθηκαν οι πιέσεις ώστε να ξεκινήσει εκούσια φυγή των ελληνικών πληθυσμών. Την ίδια ώρα όμως προμήθευαν με όπλα τον τουρκικό πληθυσμό και απαγορευόταν η κατοχή όπλου σε όλους τους Έλληνες. Δημιουργήθηκε επίσης μια πρόχειρη χωροφυλακή, η οποία αμυγός αποτελούνταν μόνο από τουρκικό πληθυσμό.
οι οποίοι είχαν αναλάβει την επιχείρηση εκένωσης και των διωγμών των Ελλήνων. Όσοι δεν κατάφεραν να διαφύγουν προς την Ελλάδα, η οποία και δέχτηκε εκείνο το διάστημα το πρώτο κύμα προσφύγων Ελλήνων, εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην οποία διαδρομή όλοι ξέρουμε τι υπέστησαν. Σύμφωνα λοιπόν με στατιστικά στοιχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λίγο χρόνο κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση διωγμών, η οποία αφορούσε 153.890 ελληνικές ψυχές, η εκένωση αυτών των πόλεων από το Αδραμίτιο, το Δικελί, την Πέργαμο και τη Φώκια, και μάλιστα η εκένωση της Φώκιας συνοδεύτηκε με τις χειρότερες σφαγές, βιασμούς και λαιλασίες. Λόγω πρακτικών δυσκολιών δεν μπόρεσαν να εκτοπίσουν τους ελληνικούς πληθυσμούς της Κωνσταντινούπολης και του Αϊβαλιού. Αναγκάστηκαν να τις αναβάλουν. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι όμως, με δηλώσεις τους, κατάφεραν να προκαλέσουν πανικό σχετικά με το μέλλον των ελληνικών κοινοτήτων σε αυτά τα αστικά κέντρα που προανέφερα. Παράλληλα, οι νεότεροι χρησιμοποίησαν και άλλες τακτικές, όπως ο οικονομικός αποκλεισμός, οι διώξεις κατά συγκεκριμένων προσωπικότητων, η άρση των προνομίων των ελληνικών κοινοτήτων και νυχτερινές επιθέσεις παρακρατικών σε οικίες και καταστήματα Ελλήνων. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα τρομοκρατίας. Στις 22 Αυγούστου πολιορκήθηκε το Μητροπολιτικό Μέγαρο στη Σμύρνη, που τελικά κατέληξε στον εξορισμό του αθάνατου Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Χαρακτηριστικό αυτών των πρακτικών ήταν η μείωση του αριθμού των μαθητών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, των ελληνικών σχολείων της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης κατά 40% περίπου. Υπήρξε μια ελληνική αντίδραση με δύο ρηματικές διακοινώσεις. Η δεύτερη ήταν αυτή που κατάφερε μάλιστα την προσωρινή αναβολή της εκκαίνησης του Αϊβαλιού. Σε διπλωματικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε μια μεικτή επιτροπή όπου θα υπήρχαν ανταλλαγή πληθυσμών από τα ελληνικά εδάφη που είχε καταλάβει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων με τους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Παρόλα αυτά όμως συνεχίστηκαν οι διωγμοί από πλευράς Τούρκων, από παρακρατικούς όπως ανέφερα και πριν, από συμμορίες ατάκτων και από τη χωροφυλακή. Υπήρξε μια και μοναδική διαμαρτυρία στο τουρκικό κοινοβούλιο και τι θαύμα. Αυτή ήταν από Έλληνα βουλευτή, τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη. Εδώ κρίνω σκόπιμο, κλείνοντας, να ενημερώσω το σώμα ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης λειτουργεί. Μερικές μέρες πριν την έναρξη της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, και εδώ θα πρέπει να επιληφθεί και το Προεδρείο, κύριε Πρόεδρε, αλλά και όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, υπήρξε μια ημερίδα την οποία έκανε ο πρόξενος ο Τούρκος. Κάλεσε όλους τους φορείς της Θεσσαλονίκης με τη δικαιολογία ότι θα υπάρξουν ανταλλαγές ιδεών και προτάσεων πάνω στον τουρισμό, αλλά το κερασάκι στην τούρτα ξέρετε ποιο ήτανε. Ζήτησε το 2019 να είναι τιμούμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης η Τουρκία. Όχι το 2020, ούτε το 2021, ούτε το 2022. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όταν θα συμπληρώσουμε 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, οι Τούρκοι θέλουν να είναι τιμόμενη χώρα. Αν το κάνετε αυτό, θα είστε για άλλη μια φορά προδότες. Ευχαριστώ.